Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πρώτες μέρες του κυρίου Μεντιλίμπαρ στο Ρέντι με και προετοιμασία για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Φερεντσβάρος. Χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Καλά, εσείς τι κάνετε? Πράγματι έτσι είναι. Είναι ο άνθρωπος, έχει, όταν λέμε έχει πέσει στα βαθιά, δηλαδή καλύτερα πιο αντιπροσωπευτική από αυτή την έκφραση δεν μπορεί να υπάρχει. Ναι, όντως, τώρα ευρωπαϊκό ντεμπούτο. Ευρωπαϊκό ντεμπούτο από το πουθενά δεν... Ναι. Δηλαδή πραγματικά έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Ο Καρβαλιάλ είχε δει και ένα παιχνίδι όταν είχε έρθει, να ξέρετε. Γιατί ο Καρβαλιάλ, όπως θυμάστε, είχε κλείσει ουσιαστικά στον Ολυμπιακό και ήρθε. Δηλαδή είχε παίξει ο Ολυμπιακός στο Βόλο με άλλο προπονητή, με τον Μαρτίνεθ. Ναι. Αλλά είχε κλείσει ήδη ο Καρβαλιάλ. Είχε δει μάλιστα και το μάτς του, όχι μόνο του Βόλου, είχε δει το 5-0 με τη Φράιμπουργκ. Α, ναι. Δεν λέω ότι είχε γίνει σοφός αυτό το παιχνίδι. μάλλον μπορεί να είχε γίνει σοφός. Αλλά τέλος πάντων... Δεν αποδείχθηκε ότι τον έκανε πολύ σοφό. Ναι, αλλά ενώ ο τέτοιος τώρα πραγματικά ήταν, όλα έγιναν... Fast track διαδικασία. Πραγματικά. Δηλαδή ο άνθρωπος απορώ τι θα προλάβει να δει, τι... τέλος πάντων, γι' αυτό και έχει και από κοντά τον Σιλαϊδόπουλο να... Κάποιος να το βάλει λίγο στο κλίμα, ναι, πιο γρήγορα. Ναι. Να του μεταφέρει λίγο κάποια πράγματα, ας πούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί όλο το team το προηγούμενο ήταν Πορτογάλοι. Το προηγούμενο ήταν όλοι Ισπανοί. Έφυγαν όλοι με το που έφυγαν οι προπονητές. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή, δηλαδή να... Ναι, να το βάλει στην ουσία στο κλίμα, να τον βοηθήσει για την προσαρμογή. Δεν υπάρχει, οπότε έτσι γίνεται... Ο προπονητής μιλάει καθημερινά στους παίχτες, αυτό που ένα από τα πρώτα πράγματα που προσπαθεί να τους περάσει πολύ απλά, γιατί όπως όλοι μας το έχει δει και αυτός, ότι πρέπει όλοι να κάνουμε επίθεση και όλοι να κάνουμε άμυνα, γιατί βλέπει ότι δεν κάνουν όλοι άμυνα. Κάποιοι δεν κάνουν και όλοι επίθεση, αλλά κυρίως δεν κάνουν όλοι άμυνα. Και δεν μπορεί να σταθεί τώρα μια ομάδα στην Ευρώπη, ειδικά τώρα σε ευρωπαϊκά μάτσι, ντέρμπι που έρχονται. Δεν γίνεται. Μπορεί να υπάρχει ποιότητα, μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν γίνεται. Πολύ απλά δεν γίνεται να σταθεί. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, να μην πάω μακριά, ο Παθηναϊκός έχει ένα παίχτη που τέλος πάντων είναι φαντεζή παίχτης. Δεν λέμε ότι είναι όριο Τζοβάνι. Αλλά τέλος πάντων ο Μπερνάρ είναι ένας φαντεζή παίχτης, έτσι δεν είναι? Είναι και μάλιστα δεν είναι και μικρός, είναι 31+. Έχει παίξει σε Σαχτάρ, στην Έβερτον. Δεν είναι τυχαίος. Εντάξει, τα τελειώματά του φαίνεται ότι είναι, δεν είναι σούπερ, αλλά και τον βλέπεις ότι γυρίζει πίσω. Γυρίζει πίσω. Βοηθάει, ναι. Γυρίζει πίσω, δηλαδή όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παθηναϊκός, βλέπω τα μπακ του Ολυμπιακού. Τα μαρκάνει μέχρι πίσω και τον, πώς το λένε, και τον Αργεντίνο και τον Βραζιλιάνο. Δεν γίνεται το ποδόσφαιρο αλλιώς. Ναι, αν δεν γύριζε, ναι, δεν ξέρω, ναι, πόσο εύκολο θα ήταν να είναι στην εντεκάδα. Ναι. Από τα πρώτα πράγματα λοιπόν στα οποία στέκεται ο προπονητής είναι αυτό με τη Λίμπαρ. Και βέβαια αυτό που προσπαθεί να τους περάσει είναι ότι οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί. Ότι ο ίδιος είναι εδώ για να βοηθήσει, αλλά αυτοί θα παίξουν, αυτοί είναι πρωταγωνιστές, αυτοί πρέπει να κάνουν την διαφορά. Απλά πράγματα λέει ο άνθρωπος, απλά πράγματα τους εξηγεί. Δυστυχώς καμιά φορά και τα αυτονόητα πρέπει να... Ναι, συχνά γίνεται, Κώστα, δυστυχώς γίνεται συχνά αυτό σε... Πολλούς τομείς της ζωής. Όταν ήταν, ειδικά τώρα που ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει τόσες φορές, τόσα σχήματα αυτά, τόσα τεχνικά σχήματα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, με το Ρέτσο, όπως έχουμε πει αυτές τις μέρες, δεν τον βλέπουμε να παίζει. Δηλαδή, να είναι στον πάγκο και μάλλον καλύτερα να μην χρειαστεί να βοηθήσει είναι η κατάσταση, μου φαίνεται. Ναι. Εκτός κι αν υπάρξει κάτι τόσο θεαματικό αύριο, Τετάρτη... και την Πέμπτη, έχουμε 2-24 ώρα βέβαια, αλλά
φαίνεται ότι είναι καλύτερα να ήταν. Αποδεικνύεται ότι ο τραυματισμός ήταν πολύ πιο επώδυνος από ό,τι μας είχαν περιγράψει. Κώστα, πού πονάει ο Ρέτσος, σε ποιο... Διάστρεμα κάτω. Διάστρεμα, ναι, χαμηλά. Ναι. Μάλιστα. Ενδεκάδα, είπαμε από την αρχή, έχει φανεί ότι θα είναι μάλλον αυτή με τον Όφη, με τον Ντόι Στόπερ και τον Αλεξανδρόπουλο να διεκδικεί θέση. Αυτά υπάρχουν στην, μέχρι τώρα, από την προετοιμασία της ομάδας. Αύριο θα τους την αναλύσει κιόλας στην Φερεντσβάρος και αυτός ότι πρόλαβε να αναλύσει βέβαια. Ναι. Συγγνώμη. Μην ξεχάσω να πω ότι ορίστηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λανς. Θα είναι στις 28 του μήνα το μεσημέρι. 2-3 το μεσημέρι στο Καραϊσκάκι. Είναι νοκάουτ αυτό, ε. Ναι. Ναι. Ήταν 27 ή 28. Τώρα βλέπω ότι ορίστηκε στις 28 του μήνα. Είναι και κοίταζα και κάτι και για κάτι άλλο και έβλεπα ότι υπάρχουν πολλά, γίνεται μεγάλη κριτική στα social media στον Κονσεϊσάο, γιατί έχασε η Πόρτο, είχε μεγάλη έκπληξη από την Αρούκα 3-2 στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και έμεινε πίσω και 7 βαθμούς από την κορυφή. Ναι, νομίζω ότι μετά από αυτή την γκέλα λέει και αντίο στο πρωτάθλημα, ναι. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ναι, γιατί δεν κυνηγάει μία-δύο. Όπως εμείς το παλεύουμε και η Πόρτο μου φαίνεται. Λοιπόν, είναι μείον 7. Και από, και από τις δύο. Και η Σπόρτη και έχει μάθει λιγότερο. Μπράβο. Μπορεί να πάει 10. Και γράφουν λοιπόν, επειδή ξέρεις, ξέρετε, είχε γίνει, ήταν μεγάλη κόντρα του Κονσεϊσάου με τον Κάρμο. Ναι. Και του λένε ο Κάρμο φταίει. Του λένε για το 3-2 από την Αρούκα, ξέρω, γιατί τον είχε στείλει στη δεύτερη ομάδα, ξέρω εγώ και λοιπά. Και ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Άλλο τίποτα, τι έχουμε. Ευχαριστώ. Οι εισιτήρια είπαμε τελειώνουν. Οι Ούγγροι έρχονται. Θα έχουν κόσμο εκείνοι. Ναι, 600. 600 άτομα είπα από χτες. Κάποιες δηλώσεις που κάνουν βλέπω ότι είναι, πραγματικά αποφασισμένοι. Βλέπω ότι είναι αισιόδοξοι, ότι μπορεί να τα καταφέρουν. Δείχνουν σε καλή κατάσταση, είναι αλήθεια. Είναι πιο, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πιο στέρεα ομάδα. Οκ, okay, και αυτοί άλλαξαν προπονητή, αλλά πολύ νωρίς τη σεζόν. Τώρα είναι με το Στάνκοβιτς, ναι, το Σέρβο για ένα μεγάλο διάστημα. Έχουν κάνει λίγες αλλαγές στο ρόστερ τους. Αρκεί να πούμε ότι δύο μεταγραφές μπήκανε στο ρόστερ. Μπήκαν στη λίστα την ευρωπαϊκή. Ναι. Ένας επιθετικός και ένας χαφ. Και είναι βασικοί και οι δύο, ή σχεδόν βασικοί, ειδικά ο ένας χαφ θα παίξει σίγουρα Μαϊγκά. Και ο άλλος είναι ο Κόντρο, είναι ο άλλος πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Είχε τον πρώτο σκόρερ πέρυσι και φέτος υπήρε και τον άλλο πρώτο σκόρερ. Η Φερεντσβάρος είναι μια ομάδα που είναι κυριαρχή πραγματικά στα πάντα στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Και περιμένουμε μια μεγάλη μάχη λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Κώστα.